καλεσμένους. Όταν λέω, συγγνώμη, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσω από την αρχή για να μην γίνει παρεξήγηση. Αυτό που λέτε. Όταν μιλάω, λέω εσείς ή ο σταθμός σας, δεν αναφέρομαι σε εσάς που δουλεύετε στο σταθμό. Εκτός αν βέβαια από επιλογή αποφασίσετε να ταυτιστείτε. Με ποιον να τη γραμμή του σταθμού. Δεν ξεκινάτε ωραία, κύριε Υπουργέ, δεν μου αρέσει αυτό που λέτε. Δεν ήρθα για να πω πράγματα που σας αρέσουν. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση εδώ, γιατί έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με κάποιον. Κύριε Οικονόμου, ακούστε τι θα πω. Είμαστε δημοσιογράφοι και ασκούμε κριτική. Αυτό ακριβώς είπα. Αυτό το κάνει όλος ο Sky. Λοιπόν, ακούστε, όχι. Εκεί ακριβώς είναι η διαφορά μου. Μην πάμε σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, όχι τώρα τσακωνόμαστε για τα αυτονόητα. Όχι, μισό λεπτάκι. Ήρθα εδώ. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα και θα το πείτε, θα έχετε όλο τον χρόνο. Ωραία, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάντως χθες ότι το εμπάργκο δεν έκανε καλό στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Έχετε άλλη ποια άποψη. Διαφορά έχει ένα σταθμός από μια εφημερίδα? Ο σταθμός είναι ένα δημόσιος πόρος, μια δημόσια συχνότητα. Έχει από το Σύνταγμα υποχρέωση αντικειμενικότητας. Αυτή την υποχρέωση προφανώς δεν την εκπληρώσατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν την εκπληρώσατε. Μιλάω για το σταθμό σαν σύνολο. Μπορούμε να πάμε μετά ατομικά, αν θέλετε. Αν συγκρίνετε το Sky με την Καθημερινή, δύο μέσα που ανήκουν στο ίδιο όμιλο, συγκριτικά η Καθημερινή είναι η Πράβδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η γραμμή την οποία ακολουθήσατε ήταν γραμμή αποδόμησης. Προσωπική επίδεση πολλέ φορέ και προγραμματική. Αποδομούσαμε μέσα στο το Sky. Η κριτική, αυτό... Για εσά η κριτική είναι αποδόμηση. Όχι, ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς αυτό κριτική λέω. Είναι. Η κριτική είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου. Άρα λοιπόν. Η στράτευση όμως, όχι απλώς υπέρ ενός κόμματος, αλλά υπέρ ενός μπλοκ κοινωνικών συμφερόντων, είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει ένα σταθμός από συνταγματική υποχρέωση. Και η κυβέρνηση είναι τιμωρός, κύριε Κατρούγκαλε, στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη στάση που κρατάει ένα κανάλι. Όταν ένας σταθμός παραβιάζει μια συνταγματική υποχρέωση, την υποχρέωση της αμεροληψίας, όταν ουσιαστικά γίνεται προπομπός ενός μπλοκ κοινωνικών τώρα ταξικών συμφερόντων που ήθελε να υπονομεύσει σήμερα το έργο της κυβέρνησης, να υπάρχει αντίδραση. Ξαναείπα, γιατί λύθηκε σε ό,τι μας αφορά το εμπάργκο, γιατί σε ένα κόσμο στον οποίο έχετε εσείς πρόσβαση, ακριβώς επειδή λόγω της υπεροπλίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει δημορφωθεί ένας τεχνητός διχασμός στο πάντως, εσωτερικό του Ελληνικού Ναού. Εγώ δεν θυμάμαι, επειδή είμαι αρκετά παλιός σε αυτή τη δουλειά, λέω, δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό και κανέναν υπουργό να μιλούσε με τέτοιο λόγο για τα μέσα ενημέρωση. Έχουν δεχτεί πολύ σκληρή κριτική. Και ο Κώστας Σιμίτης και ο Κώστας Καραμανής, τον είχαν, ντόλοι τον είχαν τα μέσα ενημέρωση, στις πρώτες σελίδες και στα κανάλια. Θυμάμαι επίσης και σκληρή κριτική στον Ανδρέα Παπανδρέου. Κανείς δεν μιλούσε με τέτοια λόγια για τα μέσα όπως μιλάτε εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είδαμε να υπάρχει τόσο συγκροτημένο μπλοκ ενημέρωσης, στην πραγματικότητα δεν δίκιο. Δεν θυμόσαστε, κύριε Υπουργέ. Δεν θυμόσαστε. Όχι, δεν είναι εγώ θυμάμαι έτσι. Καλά. Εγώ επειδή είμαι μέσα στη δουλειά, θυμάμαι καλά. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εντάξει. Εγώ θα σας καλούσα να κάνουμε μια συνέντευξη κανονική για τα θέματα που μας αφορούν. Να μην πάμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει. Σας το λέω, ακούστε. Σας το λέω, είναι και αντιδημοκρατική ως ένα βαθμό. Όχι, όχι. Αυτή, ακριβώς αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, δείχνετε τη διαφορά της κριτικής από την προσπάθεια ένα σταθμό να γίνει. Μα και μας μαλώνετε τώρα ότι κάνουμε αντιπολίτευση και σας με ρωτήσατε και σας λέω την γνώμη. Με ρωτήσατε και σας λέω την γνώμη. Προσπάθησα να διαφοροποιήσω εσάς που δουλεύετε στο σταθμό από την ιδιοκτησία του σταθμού. Ακριβώς γιατί πράγματι μπορείτε από επιλογή σας να ταυτιστείτε. Μέσα σε αυτό το blog που περιγράφετε, γιατί είναι πολύ σκληρό αυτό που λέτε και απευθύνεστε σε δημοσιογράφους. Χωρούσαν φαντάζομαι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ στον Sky. Τι εννοείτε? Θυμάστε πάρα πολύ καλά, ήσασταν κι εσείς μέσα σε εκείνους που φιλοξενούνταν σε αυτές τις εκπομπές του Sky από το πρωί. Έχετε όμως αφιβολία ότι η γενική πολιτική του σταθμού ήταν στρατευμένη? Αυτή είναι η διαφορά της κριτικής από τη στρατευμένη. Μα κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε ξεχάσει, θυμόσαστε για 6 μήνες τι γινόταν με το βατοπέδι για τον κυβέρνηση Καραμαλή. Πόλεμος! Για μια υπόθεση που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν ήταν καν σκάνδαλο. Έχει τελειώσει από τη δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω κάτι διαφορετικό. Και μου λέτε τώρα για στρατευμένη δημοσιογραφία. Ναι. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό, κύριε Υπουργέ. Και δεν θέλω να κάνουμε συνέντευξη με αυτούς τους όρους. Δεν μου αρέσει αυτό που λέτε καθόλου. Και προσβάλλετε 600 εργαζόμενους που είναι εδώ μέσα ότι είναι στρατευμένοι. Δεν είμαστε στρατευμένοι. Διαφοροποίησα λέμε τη γνώμη μας. Σεβόμαστε την ενημέρωση, ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας με σεβασμό και με εγκυρότητα και με πληρότητα. Λέμε όμως και τη γνώμη μας. Γιατί δεν είμαστε μαριονέτες. Ούτε διαβάζουμε δελτία τύπου του κομμάτου, γιατί δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Δεν μας κινεί κανείς τα νήματα. Γνώμη σας να τη λέτε και τις ερωτήσεις σας να τις κάνετε. Και έχουμε δουλέψει σε 15 μέσα ενημέρωσης. Αν οι απαντήσεις μου επομένως, στρατευμένοι ήμασταν παντού. Πώς θα γίνει? Μισό λεπτάκι. Το θεωρώ προσβολή, κύριε Υπουργέ, αυτό. Όχι, αισθάνομαι προσβολημένο με αυτό. Αν ταυτίζεστε με το σταθμό. Δεν ταυτίζομαι με κανένα μέσο. Εγώ δουλεύω σε όλα τα μέσα. Έχω δουλέψει σε 15 μέσα. Να κάνουμε σοβαρή συζήτηση που να σέβεται ο ένας τον άλλο.
Βασική προϋπόθεση είναι να μην μιλάμε ταυτόχρονα. Μα, εντάξει, εγώ λοιπόν αναφέρθηκα στο σταθμό. Αναφέρθηκα όχι μόνο πολιτικά. Είπα ότι είναι ένα κομμάτι ταξικού μπλοκ συμφορώντων που ήταν απέναντι στις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνησή μας. Mm-hmm. Και είπα από εκεί και μετά ότι μόνο όσοι από τους εργαζόμενους ταυτίζονται συνειδητά με αυτή την πολιτική αξίζουν την προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλει να το συνεχίσετε. Καλά, εγώ φοβάμαι, κύριε Κατρούγκαλε, ότι είστε σε άλλη γραμμή από τον Πρωθυπουργό χθες και θέλω να σας το πω. Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους και να δούμε αν μπορεί να γίνει μια νέα αρχή. Φυσικά να κάνουμε αυτοκριτική. Και έρχεται ένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης, κύριε Κατρούγκαλε, προσβάλλοντας όχι εμάς τους δύο, αλλά 600 εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το σταθμό. Η προσπάθειά σας να ταυτίσετε τους εργαζομένους με την ιδιοκτησία της επιχείρησης. Εγώ σας ρώτησα πάντως για το μάτι και εσείς μου απαντάτε τόση ώρα με αυτό το λόγο. Όχι, όχι. Πάμε να πούμε στα θέματά μας. Σας είπα απευθείας, κύριε Οικονόμου, ότι αυτό που είδα χθες. Ναι, όχι, ακριβώς να καταλάβετε τι σας λέω. Για να μιλήσει και η κυρία Καπαλογέρη. Ότι ενώ περίμενα χθες να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα για τις προγραμματικές διαφορές που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί γι' αυτό ψηφίζουμε την επόμενη, την 7η Ιουλίου, είδα μια προσπάθεια προσωπικής αποδόμησης, που φυσικά δεν πιάνει στον Πρωθυπουργό. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει αυτό το χάρισμα να μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον κόσμο. Μα αλλά αυτό ήταν ακριβώς μια συνέχεια. Τι προγραμματικό δεν έχουμε στον Πρωθυπουργό. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος του κυρία Κεφαλογιάννη. Θα έλεγα ότι είναι θετικό ότι επιτέλους και εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα μπορούσαμε να έχουμε ένα διάλογο με τους κυβερνώντες. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την δημοκρατία. Φάλλος. Τελικά βρεθήκαμε εδώ σήμερα, κύριε Καντρούγκαλε, βρεθήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα το πρωί και εσείς αντί να μπούμε σε μια πολιτική συζήτηση και να υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική με την αντιπολίτευση, ξεκινήσατε κάνοντας εσείς αντιπολίτευση ουσιαστικά στους δημοσιογράφους. Διότι εδώ, κύριε Καντρούγκαλε, ακούστε, για το μάτι αυτό που δείχνετε, και εσείς εδώ σήμερα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, έχει μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη για την ελευθερία του τύπου. Έχει φανεί καθαρά τόσα χρόνια οτιδήποτε δεν σας αρέσει, οτιδήποτε σας κάνει κριτική, είτε προσπαθείτε να το ελέγξετε και όταν δεν μπορείτε προσπαθείτε να το απαξιώσετε. Αυτό κάνατε, ξεκινήσατε τότε με το Μέγκα, με την προσπάθεια μετά να ελέγξετε συνολικά τον τύπο. Θυμόμαστε όλη την ιστορία των αδειών, την ιστορία αυτή με τις άδειες που νομίζω ότι είναι καλύτερα να τη βγάλουμε από την μνήμη μας, με το εμπάργο μετά στον Sky. Και στις συνεχείς επιθέσεις σε δημοσιογράφους, και θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει επιθέσεις ακόμα και σε γελιογράφους, που παραδοσιακά κάνουν μια ένα σχόλιο στην κυρία Κεφαλογιάννη. Μέσα από ένα στυλ που πάντα είναι και λίγο πιο προκλητικό. Άρα δείχνεται μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη. Να απαντήσει, κυρία Κεφαλογιάννη, και αν θέλετε και μας το επιτρέψετε, κύριε Κατρούγκαλη, μετά να περάσουμε και στα θέματα εσείς τα υπόλοιπα. Εσείς θέτετε τις ερωτήσεις. Ανάλογα εμείς με τις ερωτήσεις, εγώ απαντάω. Εμείς σας ρωτήσαμε για το μάτι και 10 λεπτά τώρα στην δεν έχετε απαντήσει για το μάτι. Κυρία Κεφαλογιάννη, λοιπόν, θέλω να παρατηρήσω ότι στο σύστημα διαπλοκής που είναι το ταξικό μπλοκ που έχουμε απέναντί μας, είχε κεντρικό ρόλο εκείνο το κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συνδέονται στενά και με το παλαιό κομματικό σύστημα και κυρίως με τα ταξικά κοινωνικά συμφέροντα που αυτό υπηρετεί. Επομένως, ακριβώς επειδή εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, να κάνουμε το κράτος πιο δημοκρατικό, να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο από αυτό το παρασιτικό που είχαμε στο παρελθόν, είναι υποχρέωσή μας να στρεφόμαστε κατά της διαπλοκής με όποιο τρόπο εκφράζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά, τώρα υπόλοιπα. Τα ταξικά πνίγηκαν στα νερά του Ιωνίου, αλλά να το αφήσουμε αυτό. Αυτή την και επίσης, επειδή είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί χθες δεν έγινε η αντιπαράθεση σε προγραμματικό λόγο, με συγχωρείτε. Περιμένετε. Για τον κύριο Τσίπρα και για τη συνέντευξη χθες στον Sky, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας και εσείς προφανώς και κρίνεστε για τα 4,5 χρόνια που κυβερνάτε. Προφανώς και οι ερωτήσεις που θα γίνονται είναι για τα πεπραγμένα σας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πίσω στο 2015 που μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε στον αέρα. Πλέον έχετε πεπραγμένα, κρίνεστε για αυτά και πρέπει να απολογηθείτε σωστά, για αυτά. Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας, όπως και χθες, εσείς, για αυτό που νομίζετε, για τη χρεοκοπία της χώρας. Φάνηκε αλλά οι εκλογές γίνονται για το μέλλον. Και αμετανόητος και αμετροεπής. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κρατούσα από την χθεσινή συνέντευξη συνολικά. Έχουν μεσολαβήσει ωστόσο οι ευρωεκλογές, κύριε Κατρούγκαλη, οι οποίες έστειλαν, η κάλπη έστειλε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Απάντησε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί κάτι να αλλάξει ενώπιον των εθνικών εκλογών, μπορεί να αλλάξει το σκηνικό? Ναι, γιατί στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει σημασία όχι απλώς να κάνουμε απολογισμό και εμείς για τα 4,5 χρόνια και η άλλη πλευρά για τα 40 χρόνια της διακυβέρνησης.
για το έλλειμμα των 24 δισεκατομμυρίων που άφησε η τελευταία αμυγής κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 15% το καθάριστο εθνικού προϊόντος, για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα στο κράτος, για τη λαϊλασία των ασφαλιστικών ταμείων. Όμως, τι πρέπει να μας νοιάζει? Όχι τόσο πολύ να στραφούμε προς τα πίσω, αλλά να δούμε πώς θα είναι η ζωή μας, ανάλογα αν τώρα θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνηση με κόρμο το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σαφές ότι εμείς γυρίζαμε τη χώρα στην ανάπτυξη. 9 τρίμηνα με συνεχή ανάπτυξη είχε να δει η χώρα για 15 χρόνια. Αλλά την ανάπτυξη θέλουμε για όλους. Οι πολίτες δηλαδή δεν με το κοινωνικό κράτος, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας. Όχι, ακούστε, κύριε Κοσιόνη, ποτέ δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο στους πολίτες. Οι πολίτες θέλανε περισσότερα από εμάς. Δεν θέλανε δεξιά διακυβέρνηση της χώρας, γιατί αν θέλανε, οι 600.000 άνθρωποι που μας είχαν εμπιστευτεί τον Ιανουάριο θα μεταφέρονταν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά σας καταψήφισαν στις ευρωεκλογές. Αυτό λέω. Ακούστε το επιχείρημα. Λέω ότι δεν είχαμε μεταφορά αυτών των ανθρώπων που μας είχαν εμπιστευτεί τον Ιανουάριο, των 600.000 ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε χονδρικά τις ψήφους που είχε πάρει ο κ. Σαμαράς το 2014. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι απήχαν. Μπορεί να ανατραπεί δηλαδή αυτό τώρα. Εγώ λοιπόν λέω ότι μπορεί να ανατραπεί για τους εξής αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. Ο ένας είναι αυτός. Το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές διαμορφώθηκε με μια μεγάλη αποχή, που κυρίως αντανακλά αποχή. Υπάρχει ένας όρος ακόμα καλύτερος, αποσυμμετοχή. Αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει στο ταβάνι. Η δική μας συσπήρωση είναι πολύ χαμηλή. Το βασικό όμως που σας λέω είναι άλλο. Όμως είναι 9,5 μονάδες, βασικό... κύριε Κατρούγκαλε. Αν η διαφορά ήταν μικρότερη, μπορούσαμε να πούμε ότι δεν λέει, είναι η αποχή, είναι και δύο τρεις άλλοι παράγοντες. Ακούστε, το βασικό μου επιχείρημα όμως είναι ότι όλοι πρέπει να σκεφτούν ότι αυτή τη φορά η ψήφος μετράει για το πώς θα είναι η ζωή μας τα επόμενα 4 χρόνια. Και εκεί οι διαφορές μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι τόσο μεγάλες. Και είναι το βασικό επίτευγμα ίσως της χώρας μας, ότι αναδεικνύει αυτές τις προγραμματικές διαφορές το ότι φύγαμε από τα επειδή είναι μεγάλες, ο λαός έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Ακριβώς γι' αυτό. Θα το και δούμε. Όπως δείχνουν και τα κάλωπα. Συγγνώμη με τα κάλωπα που έχουμε, αλλά έχουμε και ένα αποτέλεσμα όμως τώρα. Το αποτέλεσμα σας είπα πώς το εξηγώ εγώ. Μάλιστα. Ο κόσμος ήθελε περισσότερα από εμάς. Δεν ήθελε πιο δεξιά διακυβέρνηση. Κυρία Κεφαλογιάννη. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχει καταλάβει καν το μήνυμα των ευρωεκλογών και προσπαθεί να μας πει ότι φταίει η αποχή ή οποιοδήποτε άλλος. Ποτέ δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως σε τίποτα. Αυτά τα χρόνια το έχετε παρατηρήσει αυτό. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να έχει συμβεί στη χώρα, να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Δεν καταλάβατε, κύριε Κατρούγκαλε, ότι ουσιαστικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν η ηχηρή απάντηση της μεσαίας τάξης, που ισοπεδώθηκε από τις πολιτικές σας και εσείς προσωπικά, κύριε Κατρούγκαλε, με τον νόμο τον δικό σας για το ασφαλιστικό, έχετε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της ευθύνης γι' αυτό. Διότι ήταν ταξική πολιτική αυτή εναντίον της μεσαίας τάξης. Μα το δέχεται αυτό, δεν είναι? Και έχετε και το ονοματεπώνυμό σας κάτω από την πολιτική αυτή, στο νόμο Κατρούγκαλου. Είμαι δικηγόρος, είστε και εσείς δικηγόρος. Οι συνάδελφοί μας, ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοί μας, αισθάνονται ότι εάν δεν υπάρξει αλλαγή στο νόμο Κατρούγκαλου, έτσι όπως έχει μείνει και λέγεται, δεν θα έχει πια νόημα να δουλεύουμε. Άρα πνίγεται όλες τις δημιουργικές, τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Λοιπόν, υπάρχει ένα σαφές μήνυμα από τον ελληνικό λαό. Φαίνεται ότι ακόμα και τώρα δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε μερικά 24 ώρα πριν από τις εθνικές εκλογές. Όλοι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να γυρίσουν σελίδα, θέλουν να πάμε στην επόμενη μέρα. Εγώ την επόμενη μέρα κοιτάω. Εσείς που χρειάζεται μία μέρα με ανάπτυξη. Από την άλλη, κάντε τις μετά την ερώτηση για να μπορέσω να απαντήσω. Για να υπάρξει και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία ερώτηση, θα απαντήσει μετά. Επιτρέψτε μου να απαντήσω γι' αυτό, γιατί είναι πράγματι ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι η μεσαία τάξη επλήγει κατά την περίοδο 2010-2015, ασύγκριτα περισσότερο από την επόμενη περίοδο. Το 87% της φορολόγησης έγινε αυτή την περίοδο. Ο ένφια τότε μπήκε. Και θα θυμάται ίσως η κυρία Κεφαλογιάννη ότι πριν έρθουμε εμείς στην εξουσία, πάρα πολλοί εκπρόσωποι της, πάρα πολλοί εκπρόσωποι, το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησής μας, πράγματι προσπαθούσαμε να έχουμε ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής. Για τους λόγους που είπε χθες, νομίζω πολύ πιστικά ο Πρωθυπουργός, αυτό δεν έγινε. Τώρα λέω λοιπόν το εξής. Ο ένφια δεν επιβλήθηκε από εμάς. Από τη Νέα Δημοκρατία. Το συνεχίσατε όμως, αυτό λέμε. Εμείς είχαμε... Ενώ είχατε πει ότι θα μας απαλλάξει. Ότι θα το καταργήσουμε. Και πράγματι, το 2015, μόλις φύγαμε από τα μνημόνια και είχαμε τα χέρια μας ελεύθερα, από 1η-1η του 2019, ο ένφια έχει χαμηλώσει κατά 10% και
για τις λαϊκές ιδιοκτησίες κατά 30%. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα της μεσαίας τάξης. Γιατί η μεσαία τάξη θέλει να στέλνει κύριε τα παιδιά της. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι όταν μιλάω. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε πριν. Όχι, θα με αφαιρετήσετε ό,τι θέλετε, αλλά μόλις τελειώσω. Μιλούσατε για κατάργηση ρωτήσετε... και τώρα μας λέτε μειώθηκε 10%. Συγγνώμη. Μοναδική προϋπόθεση που θέλω, σεβασμού προς εμένα όπως σας σέβομαι, είναι να μην μιλάτε όταν μιλάω. Σας σέβομαι και εγώ και θέτω ερωτήσεις, κύριε Κατρούγκαλε. Όχι, ακριβώς, αλλά όχι όταν απαντάω. Λέω λοιπόν ότι η μεσαία τάξη δεν θα εξυπηρετηθεί από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί η μεσαία τάξη θέλει να στέλνει τα παιδιά της στα δημόσια σχολεία. Θέλει να στέλνει τα παιδιά της στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλει να υπάρχει κράτος πρόνοιας. Και αυτό εμείς το υπηρετήσαμε. Και όλες οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε ήταν μεταρρυθμίσεις που πράγματι ήθελαν σε πρώτο βαθμό να ελαφρύνουν τους χαμηλόμισθους, την εργατική τάξη και τη συντηρητική πλειοψηφία όμως της μεσαίας. Το ασφαλιστικό που ανέφερε. Όχι, ακριβώς έγινε. Το ασφαλιστικό που ανέφερε, σαν παράδειγμα, η κυρία Κεφαλογιάννη, ας πούμε, στο επίπεδο των εισφορών, έχει ελαφρύνει το 88% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ας πάμε ένα-ένα. Θα απαντήσω για τις συντάξεις. Για τις εισφορές. Ναι, αλλά ένα-ένα για να μπορούν αυτοί που μας ακούν να έχουν συνείδηση. Το 88% λοιπόν, η μεγάλη πλειονότητα της μεσαίας τάξης ελαφρύνθηκε. Το 12% είναι αλήθεια ότι επιβαρύνθηκε. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το 12% αυτό μεροσταθμικά σε εμάς τους δικηγόρους μπορεί να είναι 30%. Η μεταρρύθμιση που έκανα πράγματι για δικηγόρους σαν και εμένα, που βγάζαμε 60.000 και πάνω το χρόνο, πρόσθεσε βάρη. Είχαμε πει όμως και σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν είναι πλούσιοι, ότι όταν γυρίσουμε τη χώρα στην ανάπτυξη, και επαναλαμβάνω, εμείς τη γυρίσαμε. Για 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Θα ελαφρέναμε τη θέση και τον ίδιο. Δε, αλλά, πάσης. Ο κόσμος, έχετε δίκιο σε αυτό. Ο κόσμος συνεχίζει να περνάει δύσκολα πέρα. Αλλά πρέπει να κάνει μια διπλή σύγκριση. Οι συνταξιούχοι και 2015 με 2019, τι παραλάβαμε και τι παραδίδουμε. Ναι. Αυτή την πενταετία. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Τι έκανε. Λοιπόν, έχω δεν έφυγε το εκάστοτε συνταξιούχο. Έχω εδώ. Μισό λεπτάκι να μιλάμε. Στατιστικά νούμερα. Πλά τα υπόλοιπα. Πλά στους προηγούμενους, σωρευτικά λοιπόν είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα. Εγώ σας λέω ότι και οι προηγούμενοι μας έκαναν αυξήσεις φόρων και μειώσεις συντάξεων κλπ. Αλλά ήρθατε και εσείς και προσθέσατε βάρη. Κύριε, δεν αφαίρεσατε βάρη. Κύριε οικονόμου, ως προς τη φορολογία, έχετε δίκιο. Τι είπα προηγουμένως, 87%. Αλλά προσθέσατε βάρη. Αυτό όχι, σας λέμε. Ακούστε. Δεν λέμε ανακρίβειες. Όχι, θα σας πω γιατί αυτό που λέτε είναι μερικά αληθές. Επιβαρύναμε πράγματι αυτό το 10% του ελληνικού λαού. Στους οποίους επίσης υποσχεθήκαμε ότι όταν γυρίζουμε στην ανάπτυξη θα τους ελαφρέναμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο επιδοτήσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές το πρώτο, ήδη από 1/1/19. Ακούστε αυτά τα νούμερα που περίπου λένε κάτι ανάμεσα σε αυτό που είπατε και σε αυτό που νομίσατε ότι λέω. Το διάστημα 2010 έως 2014, οι άνθρωποι σε απόλυτη φτώχεια στην Ελλάδα, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν να φάνε, ή που δεν είχαν ηλεκτρικό στο σπίτι τους, αυξήθηκαν κατά 83%. Μάλιστα. Εμείς μειώσαμε αυτόν τον αριθμό κατά 24%. Για τη σχετική φτώχεια και τον αποκλεισμό, τα νούμερα είναι αυξήθηκαν κατά 28%, τα μειώσαμε κατά 6%. Μιλάτε νούμερα, καταλαβαίνετε. Όχι. Θα σας πω τώρα τι λένε αυτά τα νούμερα. Αυτά τα νούμερα λένε κάτι κοντά σε αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή βελτιώσαμε συγκριτικά την κατάσταση. Από το σύν 83 το πήγαμε στο πλην 24, δεν φέραμε όμως το κοντέρ στο 2010. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, πολλοί άνθρωποι που από εμάς περίμεναν περισσότερα πράγματα δεν τα είδαν. Ακριβώς λοιπόν εδώ είναι το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Άρα σωστά σας καταδίκασε ο λαός, αφού δεν είδαν βελτίωση. Όχι κύριε οικονόμου, γιατί η πορεία είναι βελτιωτική και πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Αν θα συνεχίσουμε μια πορεία, θα σας πω για το συνταξιούχο. Ρωτώ εδώ και 5 λεπτά, κύριε Κατρούγκαλε. Ναι, γιατί πρέπει να έχουμε απαντήσεις που να είναι συνεκτικές και να καταλαβαίνουμε. Η κοινωνία συγκρίνει τα προγράμματα των δύο κομμάτων. Ακριβώς. Και βλέπει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο θετικό. Όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις και το εκλογικό αποτέλεσμα. Η άποψή σας. Θα το δούμε την Κυριακή αυτό. Η άποψή σας είναι ως προς το ποιο είναι πιο θετικό. Εγώ λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα εν ώψη των εκλογών. Να συγκρίνουμε τα προγράμματα. Και όταν έχουμε μια βελτίωση σαφή, δεν πρέπει να τη διακόψουμε. Μάλιστα. Και αυτή η βελτίωση δεν είναι μόνο στην οικονομία, είναι στο κράτος, είναι στα δικαιώματα. Ως προς δε τους συνταξιούχους, για να μην αφήσω την ερώτηση αναπαλλαγή. Δεν κόπηκαν οι συντάξεις, κύριε Κατρούγκαλε. Έτσι περαιτέρω. Όταν ήρθαμε στην εξουσία, οι συντάξεις είχαν κοπεί 12 φορές και είχαμε ένα έλλειμμα 1 δισεκατομμύριο. Εμείς δεν κάναμε νέα περικοπή των συντάξεων. Τι κάναμε? Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα με νέους κανόνες.
και με δύο βασικούς σκοπούς. Μικρότερες είναι οι συντάξεις με τον επανυπολογισμό, ναι ή όχι? Όχι όλες. Απόδειξε ότι δεν είναι όλες. Είναι ότι με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, 620.000 συντάξεις αυξήθηκαν. Mm-hmm. Ποιο είναι το νέο χαρακτηριστικό του ασυνταξιοδοτικού αυτού συστήματος? Πρώτα, ξαναλέω, και αυτό είναι βασικό. Δεν ήταν μία ακόμα περικοπή, ήταν ένα νέο σύστημα με τη δική του λογική. Η μείωση είναι μείωση, λογική, κύριε αυτή, Κατρούγκαλε. Ο συνταξιούχος που λογική... βλέπει στο ATM λιγότερα χρήματα, δεν τον ενδιαφέρει αν αυτή είναι μία εφαρμογή, μιας πολιτικής. Το ΕΚΑΣ αφαιρέθηκε από τις συντάξεις. Πρέπει να ενδιαφέρει το ΕΚΑΣ. Ένα-ένα. Θα τα απαντήσουμε σε όλα. Πρέπει να απαντήσουμε σε όλα. Και να απαντήσουμε με τρόπο που να είναι κατανοητός από αυτούς που ξακούν. Ο συνταξιούχος το ξέρει, κύριε Υπουργέ. Ο συνταξιούχος δεν θέλει ότι ξέρει, κάνετε μαθήματα. Ξέρει καλά τι έχει στο πορτοφόλι του. Συγνώμη. Βλέπει τέλος του μήνα, ακριβώς, πάει στο ATM και λέει ακριβώς, τι είναι αυτό εδώ που μου κάνω κατ' όγκαλος. Ακριβώς αυτό δικαιώνει αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν κάνετε μια ερώτηση περιμένοντας μια απάντηση. Έχετε στο μυαλό σας αυτό που θεωρείτε ότι είναι σωστό και το προβάλλετε σε μένα. Όχι, κύριε Υπουργέ. Έχω δύο γονείς συνταξιούχους και ξέρω αν μειώθηκαν οι συντάξεις τους. Μειώθηκαν οι συντάξεις επί υπουργέα σας και επί κυβερνήσεώς σας. Το ξέρω και από πρώτο χέρι. Κύριε Οικονόμου, η δουλειά σας και χαμηλές συντάξεις. Κύριε Οικονόμου, η δουλειά σας ως δημοσιογράφο όμως δεν είναι αυτά που ξέρετε από την προσωπική σας εμπειρία να τα λέτε. Α, δεν πιάνω τα. Αλλά ρωτάτε τον καλεσμένο σας. Εντάξει. Όχι, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω την απάντηση. Σας πω, είστε θετικό εδώ. Έχετε τη γνώμη σας. Τι να σας πω. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα λοιπόν είχε ως σκοπό πρώτον να έχει ενιαίους κανόνες για όλους. Βασικό πράγμα για να μην γυρίσουμε στον πελατειασμό του παλιού πολιτικού συστήματος. Εσείς είστε, κύριε Γεωργιάννη, το παλιό σύστημα. Είσαστε, δεν είναι? Ποιος θα απαντήσει, ολοκληρώστε, κύριε Κατρούγκαλε. Δεύτερον, ειδική μέρημνα για τους πιο χαμηλόμισθους. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και δύο, γιατί θέλω να παραδέχομαι την αλήθεια. Οι συντάξεις ως σύνολο αυτή τη στιγμή είναι χαμηλές. Αυτές που αντέχει η οικονομία. Όχι, είναι χαμηλότερες. Όχι, δεν είναι χαμηλότερες. Μην χαμηλότερες χρησιμοποιείτε λάθος λέξη. Όχι, όχι. Είναι χαμηλότερες από πριν. Όχι, όχι. Σας εξήγησα ότι το νέο σύστημα σε ένα μεγάλη κατηγορία συντάξεων, 620.000, έδωσε καλύτερα. Έχουμε όμως συνδέσει. Τις συντάξεις. Μου απαντήσετε αν κόπηκε το ΕΚΑΣ. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω, αλλά τελειώνω την μα πρώτη απάντηση. Λέξη, ναι, δεν είναι δύσκολο. Ναι, θα σας απαντήσω. Και κυρίως αυτό που κάναμε είναι τις συντάξεις να τις συνδέσουμε με το ρυθμό αύξησης της οικονομίας. Μάλιστα. Άρα τώρα πράγματι οι συντάξεις είναι χαμηλές. Λοιπόν, όταν ανεβεί όμως η οικονομία. Μία κουβέντα από την κυρία Κεφαλογιάννη για να μην ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ ήταν εκτός διαπραγμάτευσης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Γιατί οι δανειστές είχαν απαιτήσει στο τρίτο μνημόνιο να υπάρξει δέσμευση για την περικοπή του. Mm-hmm. Και αυτή τη δέσμευση για την περικοπή του ΕΚΑΣ ψηφίστηκε τον Ιούλιο και από τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, και από το Ποτάμι και από το Πασόκ. Μάλιστα. Και από εμάς. Λοιπόν, κυρία Κεφαλογιάννη, ελάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχει δείξει είναι ότι συμπυκνώνει όλα τα δεινά της μεταπολίτευσης. Τα δεινά, δηλαδή τις δυσάρεστες και αρνητικές πτυχές μεταπολίτευσης. Πελατειακό κράτος, κρατισμός, λαϊκισμός. Και αυτό το μήνυμα της ίσονος προσπαθίας. Ας αφήσουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κατρούγκαλο στο παρελθόν. Διότι αυτό που θέλει η Ελλάδα, γιατί έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές, είναι προοπτική, αισιοδοξία και ρεαλιστική ελπίδα. Και αυτό το δίνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι ανάπτυξη, όχι ανεμική ανάπτυξη που βλέπουμε αυτό το χρόνο. Χρειάζεται μια ισχυρή ανάπτυξη. Χρειάζεται μείωση των φόρων και μείωση των εισφορών για να μπορέσουμε να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Χρειάζεται επενδύσεις και αυτό το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι χρειάζονται θέσεις εργασίας και για τα παιδιά μας που είναι στην Ελλάδα, αλλά και για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Για να μην το χάσουμε αυτό, κύριε Κατρούγκαλε, επειδή σχολιάστηκε πολύ η δήλωσή σας σε σχέση με το Αιγαίο, θέλω να το εξηγήσουμε λίγο. Τι ακριβώς εννοούσατε σε σχέση με τα τουρκικά δικαιώματα βάσει διεθνούς δικαίου? Όντως υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα, να το πούμε καθαρά. Ποια είναι η μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία? Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με όρους διεθνούς δικαίου και όχι με όρους προβολής ισχύως. Αυτό που είπα και είναι η πάγια εθνική γραμμή. Είπατε μια λέξη που έχει ένα βάρος, το συνδιαχείριση. Όχι. Είπατε δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνδιαχείριση στο Αιγαίο εάν δεν έχουν ξεκαθαριστεί οικονομικές ζώνες. Είναι ακριβές. Η ερώτηση που μου έγινε. Η φράση αυτή δεν θυμάμαι αν ήταν verbatim έτσι. Η ερώτηση που μου είχε τεθεί είναι: μπορεί να γίνει συνδιαχείριση στο Αιγαίο? Mm-hmm. Και είπε ότι αυτό είναι πρόωρο θέμα τώρα. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε παρόμοια συζήτηση, αν πρώτα δεν έχουμε ακριβώς ξεκαθαρίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη τη δική μας. Τα νομικά δικαιώματα που έχουν κάθε μία από τις χώρες. Για τον εξής απλό λόγο. Σε μια στενή θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο, είναι πολύ πιθανό όταν θα έχουμε κάνει
την αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα την έχουμε υιοθετήσει και εμείς οι Τούρκοι και οι Τούρκοι, είναι πιθανό ένα κοίτασμα να βρίσκεται ανάμεσα. Mm-hmm. Εκεί επιβάλλεται κάποιο είδους συνδιαχείριση. Άρα συνδιαχείριση. Περί αυτού πρόκειται, αυτό... όχι συνδιαχείριση γενικώς. Μα προφανές, το πρόβλημα, από κάποιους. Εδώ πρέπει να δώσω εύσημα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό το η διάδοση των fake news δεν ήταν με δική της ευθύνη, είναι σε αυτή την περίοδο την προεκλογικής περίοδου. Πάρθηκε αυτό που είπα, που είναι η πάγια εθνική πολιτική, ότι εμείς διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία με όρους διεθνούς νομιμότητας, διεθνούς δικαίου. Αυτό λοιπόν αναπαράχθηκε εσφαλμένα από πάρα πολλά μέσα, mm-hmm. όχι όμως από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και όχι, να υπογραμμίσω. Για να πούμε και ένα θετικό, mm-hmm. ότι πράγματι υπάρχει έδαφος με τη Νέα Δημοκρατία για τα εθνικά θέματα, ειδικά απέναντι στην Τουρκία, να έχουμε τη συναντήληψη που χρειάζεται. Γιατί απέναντι. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κυρία Κεφαλογιάννη, μια κουβέντα για να ολοκληρώσουμε. Ναι, εμείς κρατάμε όντως ως Νέα Δημοκρατία στάση προσεκτική. Όπως επίσης πιστεύουμε ότι τα εθνικά θέματα χρειάζονται όντως συνεννόηση και συνένεση. Κάτι που δεν επιδίωξε ποτέ και δεν προσπάθησε να έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή όντως στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέμε. Βλέπετε ότι ακόμα και με τον τρόπο που προσπαθεί να εξηγήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε δική του ότι τελικά δεν υπάρχει λοιπόν, η απαραίτητη σοβαρότητα προσωπική. Η διαστρέβλωση μιας θέσης δεν έχει να κάνει με τη σοβαρότητα της δήλωσης, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε απέναντί μας μια υπεροπλία επικοινωνιακή και ένα μπλοκ μέσων ενημέρωσης που διαστρεβλώνει, πάλι δεν ενημερώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε, ρε παιδιά, με τα μέσα ενημέρωσης, έχουμε σοβαρά θέματα. Ξεκινήσαμε, λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και στην προσωπική σας προσπάθεια και στην Βόρειο τομέα, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κατρούγκαλος, κυρία Κεφαλογιάννη στην Αλφα Αθήνα. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες και τώρα και μετά τις εκλογές ούτως ή άλλως. Αντίστροφη μέτρηση απόψε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με τη Σία Κοσιόνη και τον Βασίλη Χιώτη. Η τελική αναμέτρηση Τσίπρα-Μητσοτάκη στο παραπέντε των κρίσιμων εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Το άτυπο debate των δύο αρχηγών με τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τα τελευταία μηνύματα, οι δημοσκοπήσεις και η μάχη για τους αναποφάσεις τους. Η στρατηγική των κομμάτων. Τα διλήμματα και τα αγκάθια για την επόμενη μέρα της κάλπης. Αντίστροφη μέτρηση με τη Σία Κοσιόνη και τον Βασίλη Χιώτη. Απόψε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον Sky. Έργο οικογενειακό. Έργο χαρακτηριστικό.